Κορυφώθηκαν την Κυριακή των Βαΐων οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 192ης επετείου της ηρωικής εξόδου της φρουράς των ελευθέρων πολιορκημένων στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. Η ελευθερία μας διδάσκει ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε χρέος να υπερασπιζόμαστε την πατρίδα μας με κάθε τίμημα. Τα σύνορά μας, την εδαφική μας ακεραιότητα, την εθνική μας κυριαρχία, που είναι σύνορα, έδαφος και κυριαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επανειλημμένα έχω τονίσει. Αυτό το χρέος, εμείς οι Έλληνες, θα το φέρουμε σε πέρας, ανυποχώρητοι και αποφασισμένοι. Κυρίως όμως θα το φέρουμε σε πέρας ενωμένοι. Γιατί η ιστορία μας έχει διδάξει ότι η ενότητα υπήρξε το θεμέλιο της εθνικής μας δημιουργίας, ενώ η διχόνοια και ο διχασμός ήταν η προκρούστια κλίνη της εθνικής μας συνείδησης και δυστυχώς σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και του εθνικού μας κορμού. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκε το πρωί της Κυριακής των Βαΐων στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος ο Δήμαρχος της Ιεράς Πόλης Νίκος Καραπάνος, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκου Παπά και του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Παρέστησαν επίσης ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Αποστόλος Κατσιφάρας, εκπρόσωποι σωμάτων ασφαλείας, καθώς επίσης και εκπρόσωποι φορέων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είμαστε στο Μεσολόγγι της αυταπάρνησης και του ηρωισμού, στο Μεσολόγγι που έγινε διεθνές σύμβολο του αγώνα των λαών για ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία και δημοκρατία. Ένα μήνυμα άσβεστο μέσα στους αιώνες ότι κάποια πράγματα δεν μπαίνουν στο ζύγι. Ότι η θυσία είναι το αυτονόητο όταν αγαθά όπως η ελευθερία και η ανεξαρτησία διακυβεύονται. Είμαστε βέβαιοι ότι όπως πορευτήκαμε με αυτές τις απαράγραπτες αξίες κατά το παρελθόν, με αυτές θα κάνουμε και τα σίγουρα και σταθερά βήματα για να βγούμε από αυτή την κρίση η οποία ταλαιπώρησε τη χώρα μας για χρόνια. Σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, η Ελλάδα μοιάζει με μια πολιορκημένη χώρα. Μια χώρα η οποία αναζητεί να κάνει τη δικιά της έξοδο. Την έξοδο προς μια νέα εποχή εθνικής υπερηφάνειας, εθνικής αυτοπεποίθησης και εθνικής ευημερίας. Και απαραίτητη προϋπόθεση για αυτή τη νέα έξοδο είναι πάνω απ' όλα η ενότητα του λαού. Μια ενότητα η οποία συμβολίστηκε με τον πιο απόλυτο τρόπο μέσα από την έξοδο του Μεσολογγίου. Ακολούθησαν η επίσημη δοξολογία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά και η πομπή της εικόνας της εξόδου προς τον κήπο των Ηρώων, όπου μετά το πέρας της επιμνημόσυνης δέησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέδεσε στεφάνι στον Τύμβο. Μεγαλειώδης ήταν και η βραδινή πομπή του Σαββάτου, με την παρέλαση να αριθμεί τμήματα από ολόκληρη την Ελλάδα. Με την αναπαράσταση της ανατίναξης του Δημογέροντα Χρήστου Καψάλη, ολοκληρώθηκαν και οι εκδηλώσεις στον κήπο των Ηρώων. Δίστητη μου, κύριε! Τις εκδηλώσεις για την επέτειο της εξόδου μετέδωσε ζωντανά η τηλεόραση του Λεπάντο.